Στο παραένα αποφεύχθηκε η αναστολή εργασιών της Eldorado Gold στην Ελλάδα. Μόλις λίγες ώρες πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφό της προς την κυβέρνηση, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι παγώνει την απόφασή της να αποσυρθεί από την ελληνική αγορά. Η Eldorado Gold Corporation ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε επικοδομητικό διάλογο με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αντικείμενο την ανάπτυξη της επένδυσης των μεταλλίων Κασάνδρας Καλκιδικής της θηγατρικής της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ. Τα μεταλλεία Κασάνδρας, που αποτελούνται από τα υποέργα των σκουριών της Ολυμπιάδας και το μεταλλείο στο Στρατόνι, έχουν αδειοδοτηθεί το 2011 από το ελληνικό κράτος βάσει μιας ενιαίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση της εταιρείας. Ο George Burns, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, σχολίασε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τον επικοδομητικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη με το ΙΠΕΝ. Πέραν αυτού, την προηγούμενη εβδομάδα το ΙΠΕΝ εξέδωσε μία σειρά αδειών ρουτίνας για το έργο της Ολυμπιάδας, οι οποίες εκκρεμούσαν εδώ και πολύ καιρό. Σαν αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, έχουμε αποφασίσει την προσωρινή αναβολή της απόφασής μας να θέσουμε τα έργα μας στη Χαλκιδική σε καθεστώς συντήρησης». Ο κ. Burns συμπέρανε: «Διατηρούμε το δικαίωμα να θέσουμε τα έργα μας σε καθεστώς συντήρησης και να λάβουμε άμεσα νομικά μέτρα για να προστατεύσουμε την εταιρεία και τα δικαιώματά μας στην Ελλάδα σε περίπτωση που ο διάλογος με το Υπουργείο αποδειχτεί ανεπιτυχής. Παράλληλα, είμαστε πεπισμένοι ότι η διαδικασία της διαιτησίας που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα από την ελληνική κυβέρνηση θα ολοκληρωθεί εγκαίρως και αποτελεσματικά προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών», συνεχίζει η ανακοίνωση. Άξιζε να σημειωθεί ότι δημοσίευμα της Καθημερινής έκανε λόγο για συνομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον Καναδό ομόλογό του Τζάστιν Τριντό για το καυτό θέμα των τελευταίων ημερών. Ωστόσο, το Μέγαρο Μαξίμου προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση με μια λυτή ανακοίνωση που ανέφερε τα εξής: «Θα ήταν ορθότερο τέτοιες πληροφορίες να διασταυρώνονται με το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού πριν τη δημοσίευσή τους». Περισσότερα από 300 παιδιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν μεταφέρονται στα σχολεία τους, ενώ η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Μαθητές σχολείων σε ορεινά χωριά της Πιερίας, στη Γουμένισσα του Κιλκής, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη, δεν μεταφέρονται με τα λεωφορεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στους γονείς τους, οι οποίοι πολλές φορές αναγκάζονται να φύγουν από τη δουλειά τους για να πάρουν το παιδί τους από το σχολείο, ενώ στις περιπτώσεις των ειδικών σχολείων μένουν στο σπίτι για να τα προσέχουν. Έχουμε εικόνα από την Κατερίνη, από κάποια ορεινά χωριά της Κατερίνης, από την περιοχή της Γουμένισσας στο Κιλκής, από την περιοχή εδώ στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θέρμης και από την περιοχή της Πηλαίας Χορτιάτη, που μεταφέρονται τα παιδιά στα πράσινα φανάρια για να κάνουν το μάθημα επειδή δεν χωράνε στις αίθουσες. Όπως επίσης έχουμε και από ειδικά σχολεία, από το πρώτο ειδικό σχολείο, όπου δεν είχε μέχρι πρότινος δεν είχε ανανεωθεί ή εγκριθεί μάλλον η παράταση για την μεταφορά των μαθητών, οπότε αναγκαζόταν τα παιδιά να μην μεταφέρονται, να μένουν στο σπίτι, και για ένα ειδικό σχολείο σημαίνει ότι ένα παιδί που μένει στο σπίτι αναγκαστικά μένει και ο γονιός στο σπίτι για να μπορέσει να το προσέξει. Δεν μιλάμε για ένα παιδί, ας πούμε, που θα μπορέσει να το κοιτάξει ένας παππούς ή μια γιαγιά, πρέπει ο γονιός να μείνει μαζί του. Αυτό που θέλω να πω, το ότι καταφέραμε και υπάρχουν έτσι ένα μεγάλο αριθμό μαθητών που εξυπηρετούνται, είναι ότι πράγματι κάτι έχει αλλάξει. Το ότι κάνουμε για πρώτη φορά ένα διαγωνισμό τριετή και όχι μονοετή που γίνεται κάθε χρόνο με αποτέλεσμα και ξανά από την αρχή και ξανά από την αρχή και μονίμως τα προβλήματα τα ίδια και περισσότερα, το αλλάξαμε. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι, εδώ και χρόνια μας έχει δημιουργήσει ο μαθηματικός τύπος προβλήματα, οικεία. Πρέπει αυτά να διορθωθούν για να μπορέσουμε να λύσουμε άμεσα τα προβλήματα, και τα προβλήματα πια είναι μεμονωμένα, αλλά πρέπει να δώσουμε λύσεις. Και οι λύσεις πολλές φορές υπερβαίνουν των υπηρεσιών, διότι εμποδίζονται από τον νόμο. Δεν μπορώ, όταν έρχεται, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, από το διευθυντή του σχολείου και λέει ότι το παιδί είναι σε απόσταση μικρότερη της χιλιομετρικής που επιτρέπεται, με αδυναμία να πάει το παιδί όντως με τα πόδια, δεν μας δίνει δυνατότητα αυτό το παιδί να το βάλουμε στη μεταφορά των αυτών, γιατί δεν θα πληρωθεί ποτέ ο ανάδοχος. Μετέπειτα, υπάρχουν προβλήματα όταν δημιουργείται ένα νέο δρομολόγιο. Έχουμε πει ότι πρέπει να εξαιρεθεί από τις ηλεκτρονικές διαδικασίες για κανένα λόγο. Να γίνει κανονικά διαπραγμάτευση, να γίνει κανονικά διαγωνιστική διαδικασία, αλλά γρήγορα και άμεσα. Δεν μπορεί να είμαστε Σεπτέμβριο και οι διαδικασίες να τελειώνουν τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, και αν υπάρχει ανάδοχος και ξανά την αρχή. Η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας προτείνει να υπάρχει δημόσια, δωρεάν και ασφαλή μεταφορά των μαθητών με κρατική μέρημνα από το Υπουργείο Παιδείας. Η μεταφορά των μαθητών πρέπει άμεσα να συνδέεται με το μάθημα, να ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί έτσι κι αλλιώς ένα παιδί, αν δεν μεταφερθεί στο σχολείο, δεν θα μπορέσει να κάνει το μάθημά του. Αυτό είναι το αίτημά μας που το επικαιροποιούμε και σήμερα, να συνδεθεί άμεσα η μεταφορά των μαθητών με το μάθημα που γίνεται στα σχολεία.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά όμως, από την ώρα που γίνεται μια διαγωνιστική διαδικασία και είναι δύο μέρη, από τη μία είναι το κράτος και από την άλλη είναι η ανάδοχη, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να θέλουμε, δεν θέλουμε, δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε τον ανάδοχο να έρθει να δώσει προσφορά. Θα, είναι, θα πρέπει να είναι, και οι τιμές έχουν μειωθεί υπερβολικά σε σχέση με το παρελθόν. Από την άλλη όμως, οι τιμές θα πρέπει να είναι τέτοιες που να καλύπτουν τουλάχιστον το κόστος. Γιατί είχαμε φτάσει σε σημείο με βάση μαθηματικό τύπο να είναι κάτω από το κόστος. Ο ένας το ρίχνει στον άλλον. Κάποιοι θεωρούν ότι η περιφέρεια μας λέει ότι έχει να κάνει με το Υπουργείο για να βγάλει έγκαιρα την διαδικασία για, την, για το διαγωνισμό για, τα, για τους ιδιώτες, για τη μεταφορά. Και απ' την άλλη έρχεται αυτή η διαδικασία να κολλήσει πάνω στο, στο ίδιο το πρόβλημα, στο ότι κάποιους ιδιώτες δεν τους συμφέρει να κάνουν τη μεταφορά. Εν τω μεταξύ, η πυρκαγιά σημειώθηκε σε διόροφο σχολικό λεωφορείο στον οικισμό Φιλοθέη της Νέας Τρεβεστού. Από τη φωτιά δεν κινδύνεψε και δεν τραυματίστηκε κανένας από τους επιβαίνοντες στο λεωφορείο, ενώ στην κατάσβεση πήραν μέρος 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Κοιτάξτε, έχω ενημερωθεί, πραγματικά γίνεται μια έρευνα. Η εικόνα που έχω και την πληροφορία ότι δεν τραυματίστηκε κάποιο παιδί είναι το σημαντικότερο. Από την άλλη, αυτό που θέλω να επισημάνω προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, από την αστυνομία, από τις υπηρεσίες που κάνουν ελέγχους, είτε λέγονται χταίο, είτε οτιδήποτε λέγεται αυτό, πολύ αυστηρούς ελέγχους. Γιατί μιλάμε για μεταφορά παιδιών. Και δεν μπορούμε να παίζουμε με τη μεταφορά των παιδιών. Στις περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα με τη μεταφορά των μαθητών από την έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι ο Δήμος Θέρμης, ο οποίος εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, επισημένοντας την ανυπαρξία γραμμών του ΟΑΣ για να εξυπηρετήσουν τους μαθητές που δεν καλύπτονται από τα σχολικά λεωφορεία και αναγκάζονται να μεταβούν με τα πόδια στο σχολείο, ακολουθώντας επικίνδυνη διαδρομή. Ο Δήμος έχει καταγράψει τα σχολεία μαθητές των οποίων αντιμετωπίζουν πρόβλημα και είναι το δεύτερο γυμνάσιο Μίκρας, το δεύτερο ΓΕΛ Μίκρας, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Βασιλικών και πρώτο ΓΕΛ Μίκρας. Κάτω από τη βάση παίρνει από τους πολίτες ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά στη συχνότητα των δρομολογίων, το αντίτιμο του εισιτηρίου και την υπερφόρτωση των λεωφορείων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στις μετακινήσεις του με τα αστικά λεωφορεία της πόλης μεταφέρει μέσω του Atlas Κεντρικής Μακεδονίας στο επιβατικό κοινό. Στα λεωφορεία γενικά έχουν μειωθεί τα δρομολόγια, οι τιμές είναι κάπως αυξημένες. Αυτά. Και γενικά είναι παλιά τα λεωφορεία. Πολλές φορές δεν υπάρχει κλιματισμό στο καλοκαίρι, το χειμώνα δεν υπάρχει θέρμανση. Διάφορα προβλήματα. Τώρα έχει προβλήματα, βέβαια. Έχει προβλήματα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιωθεί? Θέλει πολλά, θέλει χρήματα, γιατί τα λεωφορεία είναι παλιά. Τι ελλείψεις? Βασικά, εγώ προσωπικά κιόλας πάω στο ΤΕΗ και χρησιμοποιώ το 52. Έχουν μειώσει πάρα πολύ τα δρομολόγια σε σημείο που υπάρχουν παιδιά που ξεκινάει η εξέταση και ακόμη δεν βρίσκονται εκεί. Αραιώσαν πάρα πολύ και υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή ενώ ήταν κάθε 5 λεπτά, τώρα είναι κάθε 15. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Πολύ χάλια. Και συγκεκριμένα τώρα, μένω 40 εκκλησίες, κατέβηκα με το 16. Δεν μπόρεσε να πάρει τους επιβάτες γιατί αργούν πάρα πολύ, μισή ώρα άργησε. Δεν λειτουργούν τα air condition, δεν λειτουργούν, δεν έρχονται κανονικά στην ώρα τους, είναι πεπαλαιωμένα. Δηλαδή βλέπω ότι πολλά αστικά χαλάνε στο δρόμο και αναγκαζόμαστε να κατεβούμε. Σε σχέση με τις τιμές των εισιτηρίων και των καρτών, δεν προσφέρει αυτά που θα έπρεπε, γιατί δεν γίνονται δρομολόγια, αργούν πάρα πολύ, μέσα στα λεωφορεία έχει πολύ κόσμο. Ιστορίες καθημερινής τρέλας για τους πολίτες που χρησιμοποιούν αστικό. Ζητούν άμεσα αναβάθμιση και αλλαγές στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν. Ίσως και να μειωθούν τα εισιτήρια και γενικά πιο καινούργια λεωφορεία, να μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ασφαλειά μας. Έχω γίνει θεατή σε πολλά συμβάντα, να μην κλείνει η πόρτα, ή ο οδηγός να μην μπορεί να χειριστεί κάποια πράγματα μέσα. Να βελτιωθούν τα ωράρια και περισσότερα λεωφορεία, γιατί ο κόσμος είναι πολλής, ο πληθυσμός δηλαδή. Να βάλουν πιο καλά αστικά, γιατί όλα χαλασμένα είναι. Είναι πολλά λεωφορεία τα οποία δεν είναι σε κίνηση πλέον. Αυτό είναι. Πρέπει να υπάρχουν συντηρήσεις και για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ.
Δεν λείπουν όμως και οι θετικές φωνές σχετικά με τις υπηρεσίες του οργανισμού. Από τις φορές που έρχομαι στην πόλη, όχι. Οι συγκοινωνίες είναι τακτικές και πολύ καλές. Ότι οι παροχές τους είναι καλές. Δεν έχω παρατηρήσει κάτι, κάποιες ελλείψεις από τις φορές έχω έρθει. Το πιο φθηνό είναι και το μοναδικό. Πάντως, κοινή συνισταμένη στις επιθυμίες όλων των επιβατών είναι η επιτακτική πλέον ανάγκη αναβάθμισης και εξυγχρονισμού της ποιότητας του μόνου μέσου μαζικής μεταφοράς της πόλης. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τη διεξαγωγή του Πρωτέργεια 6ου Διεθνούς Νυχτερινού Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης. Μπορεί το μαζικότερο νυχτερινό αθλητικό γεγονός της χώρας να είναι προγραμματισμένο για τις 14 Οκτωβρίου, ωστόσο οι εγγραφές ολοκληρώνονται σε λίγες μόλις ώρες, καθώς η παράταση που έδωσε η Οργανωτική Επιτροπή εκπνέει το βράδυ της Παρασκευής 22 Σεπτεμβρίου. Οι διοργανωτές λοιπόν καλούν τον κόσμο, έστω και την ίστατη ώρα, να κλείσει μια θέση στη μεγάλη γιορτή του Οκτωβρίου, προκειμένου να ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Να έρθει να δίνει συμμετοχή, γιατί είναι το μεγαλύτερο νυχτερινό πάρτι της χώρας, ένα αθλητικό γεγονός με κοινωνικές προεκτάσεις. Και με ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης. Ένα δρομικό γεγονός που σε κάθε χίλια μέτρα θα έχει μουσική υποστήριξη, θα είναι σε ένα απολύτως επίπεδο δόστρωμα στο πανέμορφο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που προσφέρεται για ρεκόρ και για τους πρωταθλητές και για τους δρομείς υγείας κάθε ηλικίας και επίπεδου. Γιατί είναι ένα δρομικό γεγονός που γίνεται στην καλύτερη περίοδο της χρονιάς για τη Θεσσαλονίκη, το φθινόπωρο, η Θεσσαλονίκη είναι πανέμορφη. Γιατί οι καιρικές συνθήκες θα είναι κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα ιδανικές, αλλά και να βρέχει πάλι ωραία θα είναι. Και γιατί κατά γενική ομολογία και των ειδικών πρωταθλητών και των δρομεών υγείας και των δημοσιογράφων του δρομικού κινήματος είναι ένα γεγονός που θεωρείται από τα καλύτερα στον κόσμο. Όπως εξηγεί ο κύριος Χριστόπουλος, ιδιαίτερα αυξημένος θα είναι φέτος και ο συναγωνισμός για τις πρώτες θέσεις, καθώς ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή κάποιοι από τους κορυφαίους πρωταθλητές της χώρας. Θα είναι ένα γεγονός που θα συγκεντρώσει δρομείς κάθε ηλικίας και επίπεδου για να κάνουν όλο το προσωπικό του ρεκόρ. Αλλά θα συγκεντρώσει και πάρα πολλούς πρωταθλητές, και άνδρες και γυναίκες, και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Φέτος θα είναι καλύτερος από κάθε άλλη χρονιά και σε επίπεδο επιδόσεων, που θα προσδώσουν και ένα θέμα εκτός από θέμα χαράς, που ούτως ή άλλως είναι και διασκέδασης, είναι και ένα θέμα αθλητικό με πολύ υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού που θα το απολαύσουν οι φίλαθλοι. Το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει τη διοργάνωση ως χορηγός επικοινωνίας. Λίγο πριν ξεκινήσει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ο αντιπρίτανης οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου βαράει το καμπανάκι, καθώς τα ταμιακά αποθέματα του Πανεπιστημίου στερεύουν και ο κρατικός προϋπολογισμός δεν φτάνει ούτε για την κάλυψη των βασικών αναγκών του Ιδρύματος, ενώ ταυτόχρονα τα ταμιακά του διαθέσιμα λιγοστεύουν. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου από νωρίς είχε εντοπίσει το πρόβλημα και με επιστολή της προς το Υπουργείο Παιδείας είχε ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση, αίτημα που ακόμη δεν έχει γίνει δεκτό. Σύμφωνα με τον κύριο Βαρσακέλη, εάν δεν συμβεί αυτό, τότε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεν θα μπορεί να αποπληρώσει λογαριασμούς ρεύματος, νερού και αερίου, δηλαδή θα έχει οφειλές 5,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων έχει μειωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια. Ήδη για το 2012 η χρηματοδότηση φτάνει στα 12 εκατομμύρια για να καλύψουμε τις λειτουργικές ανάγκες. Ενώ οι πραγματικές ανάγκες αυτή τη στιγμή του Πανεπιστημίου ανέρχονται γύρω στα 18,5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Που σημαίνει, ας πούμε, ότι μας λείπουν 18 εκατομμύρια. Μας λείπουν περίπου, όπως δώσαμε και το γράμμα στον Υπουργό, 5 εκατομμύρια 600.000. Mm-hmm. Για να καλύψουμε φως, νερό, θέρμανση, δηλαδή όχι κόκκινες γραμμές, έτσι, υπερκόκκινες. Έτσι, είναι η παλή λειτουργία του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι και ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό για το Πανεπιστήμιο. Από τον Μάιο κάναμε το αίτημα στον Υπουργό, στο Υπουργείο μάλλον, mm-hmm. για έξτρα χρηματοδότηση για να καλύψουμε αυτή τη χρονιά. Το αίτημα αυτό επαναλήφθηκε από τον κύριο Πρίτανη στις αρχές Σεπτεμβρίου και αναμένουμε τώρα την απόφαση του Υπουργού. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν εγκριθεί το αίτημά μας, το Πανεπιστήμιο θα χρωστά στο τέλος της χρονιάς περίπου 5,5 εκατομμύρια. Όπως διευκρίνησε ο αντιπρίτανης οικονομικών Νίκος Βαρσακέλης, ακόμη και αν χρησιμοποιηθούν όλα τα ταμιακά διαθέσιμα του Πανεπιστημίου, το χρέος θα παραμείνει, αλλά θα μειωθεί στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Συνήθως ούτε η ΔΕΗ, ούτε ο Οργανισμός Σύνδρευσης Θεσσαλονίκης κόβει το νερό και το ρεύμα, έτσι. Δεν πρέπει να ανησυχούμε γι' αυτό, αλλά δεν είναι μια καλή κατάσταση για το Πανεπιστήμιο ή οποιονδήποτε οργανισμό να χρωστάει τόσα χρήματα. Έτσι.
Δεν είναι ομαλή λειτουργία αυτή. Με πολύ μεγάλο κόπο οι καθηγητές και οι φοιτητές και οι υπάλληλοι προσπαθούμε να κρατήσουμε όρθιο το πανεπιστήμιο ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Έτσι. Γίνονται πολλές οικονομίες, έχουμε περιορίσει πάρα πολύ τις παλαιότερες πατάλες οι οποίες γίνονται και αν έρθετε στα κτίρια τώρα, τα περισσότερα κτίρια του Πανεπιστημίου βρίσκονται σε μια σχετικά καλή κατάσταση. Δηλαδή προσπαθούμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές να κρατήσουμε λίγο και το κεφάλι μας ψηλά, δηλαδή να μην μας πάρει από κάτω αυτή η μιζέρια η οποία επικρατεί. Ο κύριος Βαρσακέλης τόνισε ότι στην παρουσίαση που έκανε στο Υπουργείο Παιδείας, ο ίδιος συμπλήρωσε και τα στοιχεία της μελέτης του, που αποδεικνύουν πως τα πανεπιστήμια στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία βρίσκονται στην ίδια κατάταξη με το Αριστοτέλειο, έχουν προϋπολογισμό 4 φορές μεγαλύτερο από αυτόν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την απεσιοδοξία του για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης εκφράζει στην κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας ο βουλευτής Κιλκής της Νέας Δημοκρατίας Γεώργιος Γεωργαντάς. Όπως τονίζει ο πρώην Υφυπουργός Παιδείας, η μεγάλη δυσκολία δεν έγκυται στην ψήφιση νέων μέτρων, αλλά στην εφαρμογή αυτών που έχουν ήδη ψηφιστεί. Η τρίτη αξιολόγηση για μένα θα είναι η δυσκολότερη όλων και θα σας πω γιατί. Δεν έχει δημοσιονομικά μέτρα και ό,τι αποδείχτηκε, τα δημοσιονομικά μέτρα ήταν πολύ εύκολο τελικά να τα αποφασίσει η παρούσα κυβέρνηση. Η τρίτη αξιολόγηση έχει ένα μεγάλο μέρος της, το οποίο έχει να κάνει με την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων οι οποίες έχουν ψηφιστεί, οι οποίες πρέπει πρώτα όλα να ελεγχθούν αν υλοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν, αλλά όπως ξέρετε, τίποτε εξ αυτών δεν έχει υλοποιηθεί. Ούτε η αξιολόγηση των υπαλλήλων έγινε, ούτε το Μητρό Επιτελικών Στελεχών του Δημοσίου λειτουργήσε, ούτε η κινητικότητα έχει ξεκινήσει. Όλα αυτά έχουν ψηφιστεί από την παρούσα κυβέρνηση. Δεν υλοποιήθηκαν και τώρα η αλήθεια είναι ότι έρχεται αντιμέτωπη με τον εαυτό της, με την ανεπάρκειά της, με την ανευθυνότητά της και πραγματικά δεν ξέρω τι θα έχει να επιδείξει προς τους θεσμούς, γιατί δεν απλά να ψηφίσεις κάτι, πρέπει και να το υλοποιήσεις. Η κυβέρνηση αυτή αντίθετα απέδειξε ότι στόχος της είναι η κομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Και δεν ξέρω αν έχει την αξιοπιστία και τις δυνατότητες να πείσει τους δημοσίους υπαλλήλους πλέον να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση αλλά και σε όποιες άλλες μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες για να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο στη δημόσια διοίκηση. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Γεωργαντάς κατηγόρησε την κυβέρνηση και για πλημελή αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων όπως αυτά του ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα αυτών που απευθύνονται σε ανέργους και σε μικρές επιχειρήσεις. Λίγο πριν ξεκινήσει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ο αντιπρίτανης οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου βαράει το καμπανάκι, καθώς τα ταμιακά αποθέματα του Πανεπιστημίου στερεύουν και ο κρατικός προϋπολογισμός δεν φτάνει ούτε για την κάλυψη των βασικών αναγκών του Ιδρύματος, ενώ ταυτόχρονα τα ταμιακά του διαθέσιμα λιγοστεύουν. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου από νωρίς είχε εντοπίσει το πρόβλημα και με επιστολή της προς το Υπουργείο Παιδείας είχε ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση, αίτημα που ακόμη δεν έχει γίνει δεκτό. Σύμφωνα με τον κύριο Βαρσακέλη, εάν δεν συμβεί αυτό, τότε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεν θα μπορεί να αποπληρώσει λογαριασμούς ρεύματος, νερού και αερίου, δηλαδή θα έχει οφειλές 5,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων έχει μειωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια. Ήδη για το 2012 η χρηματοδότηση φτάνει στα 12 εκατομμύρια για να καλύψουμε τις λειτουργικές ανάγκες. Ενώ οι πραγματικές ανάγκες αυτή τη στιγμή του Πανεπιστημίου ανέρχονται γύρω στα 18,5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Που σημαίνει, ας πούμε, ότι μας λείπουν 18 εκατομμύρια. Μας λείπουν περίπου, όπως δώσαμε και το γράμμα στον Υπουργό, 5 εκατομμύρια 600.000. Mm-hmm. Για να καλύψουμε φως, νερό, θέρμανση, δηλαδή όχι κόκκινες γραμμές, έτσι, υπερκόκκινες. Έτσι, είναι η παλή λειτουργία του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι και είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό για το Πανεπιστήμιο. Από τον Μάιο κάναμε το αίτημα στον Υπουργό, στο Υπουργείο μάλλον, mm-hmm. για έξτρα χρηματοδότηση για να καλύψουμε αυτή τη χρονιά. Το αίτημα αυτό επαναλήφθηκε από τον κύριο Πρίτανη στις αρχές Σεπτεμβρίου και αναμένουμε τώρα την απόφαση του Υπουργού. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν εγκριθεί το αίτημά μας, το Πανεπιστήμιο θα χρωστά στο τέλος της χρονιάς περίπου 5,5 εκατομμύρια. Όπως διευκρίνησε ο αντιπρίτανης οικονομικών Νίκος Βαρσακέλης, ακόμη και αν χρησιμοποιηθούν όλα τα ταμιακά διαθέσιμα του Πανεπιστημίου, το χρέος θα παραμείνει, αλλά θα μειωθεί στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Συνήθως ούτε η ΔΕΗ, ούτε ο Οργανισμός Σύνδρευσης Θεσσαλονίκης κόβει το νερό και το ρεύμα, έτσι. Δεν πρέπει να ανησυχούμε γι' αυτό, αλλά δεν είναι μια καλή κατάσταση για
πανεπιστήμιο ή οποιονδήποτε οργανισμό να χρωστάει τόσα χρήματα. Έτσι, δεν είναι ομαλή λειτουργία αυτή. Με πολύ μεγάλο κόπο οι καθηγητές και οι φοιτητές και οι υπάλληλοι προσπαθούμε να κρατήσουμε όρθιο το πανεπιστήμιο ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Έτσι, γίνονται πολλές οικονομίες, έχουμε περιορίσει πάρα πολύ τις παλαιότερες πατάλες οι οποίες γίνονται και αν έρθετε στα κτίρια τώρα, τα περισσότερα κτίρια του Πανεπιστημίου βρίσκονται σε μια σχετικά καλή κατάσταση. Δηλαδή προσπαθούμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές να κρατήσουμε λίγο και το κεφάλι μας ψηλά. Δηλαδή να μην μας πάρει από κάτω αυτή η μιζέρια η οποία επικρατεί. Ο κύριος Βαρσακέλης τόνισε ότι στην παρουσίαση που έκανε στο Υπουργείο Παιδείας, ο ίδιος συμπλήρωσε και τα στοιχεία της μελέτης του που αποδεικνύουν πως τα πανεπιστήμια στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία βρίσκονται στην ίδια κατάταξη με το Αριστοτέλειο, έχουν προϋπολογισμό 4 φορές μεγαλύτερο από αυτόν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Φωτογραφίες βγαλμένες από μικροσκόπιο είχαν την ευκαιρία να δουν οι επισκέπτες της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Φωτογραφίες από την αναπληρώτρια καθηγήτρια ιστολογίας εμβριολογίας της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Όλα τα έργα που εκθέτει η κυρία Λαμπροπούλου είναι εικόνες που έχουν προκύψει όταν κατά τη διάρκεια της μικροσκόπησης παρατηρεί τα κύτταρα να διαμορφώνονται σε περίεργους σχηματισμούς οι οποίοι μπορεί να έχουν καλλιτεχνική αξία. Η έκθεση περιλαμβάνει πίνακες που αφορούν ιστολογικές μικροσκοπικές εικόνες ρουτίνας, όπου τα κύτταρα δημιουργούν κάποιες παραστάσεις, κάποια ασύλληπτα σχήματα θα λέγαμε, που δεν έχουν να ζηλέψουν πραγματικά κάτι από έναν πίνακα ζωγραφικής. Οι σχηματισμοί των κυττάρων είναι μοναδικοί και επειδή από τα χρόνια της ειδικότητάς μου, μία παρένθεση, είμαι παθολογανατόμος, μία λέξη άγνωστη για το κοινό. Ο παθολογανατόμος είναι ο γιατρός που βάζει την τελική διάγνωση σε κάθε βιοψία και όχι μόνο, δίνει και τις κατευθύνσεις στον ογκολόγο, αν κάτι είναι κακό, να ακολουθήσει την κατάλληλη θεραπευτική στρατηγική. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έκανα στα χρόνια της ειδικότητας, άρχισα να θαυμάζω τα κύτταρά μας, τον εσωτερικό μας κόσμο γενικότερα. Οπότε ανακαλύπτοντας ότι αυτά σχηματίζουν αυτά τα ασύλληπτα, όπως είπα, σχήματα, όταν έγινα πια ειδικός και πήρα τη θέση στο πανεπιστήμιο, το πέρασα στο διδακτικό κομμάτι. Άρχισα να το δείχνω δηλαδή στους φοιτητές μου, στις διαλέξεις μου. Mm-hmm. Και είδα ότι υπήρχε ανταπόκριση από τους φοιτητές, το μάθημα άρχισε να γίνεται κατανοητό και να αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κυρίως να γίνεται δημιουργικό. Πρόκειται για έκθεση φωτογραφιών που προκύπτουν από τις χιλιάδες μικροσκοπικές εικόνες που περνούν καθημερινά από τα μάτια της. Απλές μικροσκοπικές εικόνες ιστολογικών τομών στο μικροσκόπιο που όμως παίρνουν συγκεκριμένη μορφή και απεικονίζονται χωρίς καμία τεχνική επεξεργασία. Τα ανθρώπινα κύτταρα σχηματίζουν παραστάσεις αντίστοιχης ομορφιάς με αυτή που συναντά κανείς σε πίνακες ζωγραφικής. Είναι το μεγαλείο όταν συνδυάζεται η επιστήμη με την τέχνη. Πιστεύω ότι αποκτά μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική άποψη αυτή η κακή, όπως είπαμε, εικόνα των κυττάρων ή ενός όγκου ή οτιδήποτε. Ενδιαφέρον για την έκθεση έδειξε και ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος είδε μάλιστα και από το μικροσκόπιο. Το δελτίο καιρού είναι προσφορά της εταιρείας Sigma Office, έπιπλα γραφείου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Εργονομία. Άνεση. Ποικιλία. Εγγύηση. Σίγμα. Σας αξίζει μια καλύτερη θέση. sigmaoffice.gr.